Ή αν μπορεί του Βόλου δεν κρύβουν την απεσιοδοξία τους για την κατάσταση στην αγορά, παρότι μπαίνουμε σε λίγο στην εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων. Το δίμηνο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου ήταν, όπως λένε, καταστροφικό για την αγορά, με αποτέλεσμα να εναποτίθενται πολλές από τις ελπίδες των καταστηματαρχών στην επερχόμενη εορταστική περίοδο. Μιλάμε για ένα τραγικό Οκτώβριο πανελλαδικά. Κίνηση σε πάρα πολλά είδη, όχι μόνο στον εμπορικό τομέα. Είναι ανησυχητικό αυτό και όπως είπα, έχουμε και ένα Νοέμβριο ο οποίος είχε ένα δεκαήμερο εκτόσεων. Και παρόλα αυτά όμως δεν έχει την αναλόγως κίνηση. Περιμένουμε το Δεκέμβριο που θα έρθει, που έρχεται, που είναι Χριστουγεννιάτικος, που είναι γιορτές κτλ. Κάτι να γίνει, αλλά μην ξεχνάμε ότι πλέον δεν υπάρχουν τώρα. Υπάρχουν μεγάλη φορολογία, γιατί το μεγαλύτερο εισόδημα, όπως το δίνει το κράτος, το παίρνει πίσω την ίδια στιγμή πληρώνοντας τους τεράστιους φόρους. Έχουμε φτάσει σε ένα διέξοδο όπου οι έμποροι προσπαθούμε αυτή τη στιγμή με μια πολύ χαμηλή ρευστότητα να μπορέσουμε να βάλουμε παραγγελίες και να έχουμε εμπόρευμα για τη γιορτή του Χριστουγέννων. Δεν προσδοκούμε πια τίποτα. Έρχεται ένας πάρα πολύ δύσκολος χειμώνας. Το Δεκέμβρη προσπαθούμε όλες οι επιχειρήσεις και με το στολισμό αλλά και με διάφορες άλλες κινήσεις να τονώσουμε την ψυχολογία του καταναλωτή, η οποία αυτή τη στιγμή είναι καταρακωμένη, και καταρακωμένη ψυχολογία σημαίνει λιγότερα έσοδα στα ταμεία τα δικά μας.